Καλώς ήλθατε στην Γκρίζα Γραμμή. Το θέμα μας σήμερα είναι θρησκευτικού χαρακτήρος. Θα ασχοληθούμε με τον βίο και τα θαύματα του Αγίου Σάββα της Καλύμνου. Θα αρχίσουμε όμως αυτό το ταξίδι από την Παλαιστίνη, όπου βρίσκεται η Λαύρα του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου και στην συνέχεια θα μεταφερθούμε στην Καλύμνο. My name is Jimenez. They are called me Jimmy. My grandfather is from grandfather from Salonika. I am a special driver. I am a special driver for the Greek people. Το κλίμα του Ισραήλ είναι μεσογειακό κοντά στη θάλασσα, αλλά στο εσωτερικό γίνεται ξηρό, γιατί οι βροχές γίνονται σπάνιες. Καλοκαίρι κάνει σχεδόν αδύνατη την καλλιέργεια χωρίς άδρευση. Σήμερα υπάρχουν πηγάδια που χρησιμοποιούν τα υπόγεια νερά και με αυτά μεταβάλλουν κατάξερες εκτάσεις σε παράδεισο. Ανατολικά της Μονής του Αγίου Θεοδοσίου και σε απόσταση 8 χιλιόμετρων βαθιά στην έρημο της Ιουδαίας βρίσκεται χτισμένη η Μεγάλη Λαύρα, η Λαύρα του Αγίου Σάββα. Η μονή αυτή ιδρύθηκε από τον ίδιο τον Άγιο Σάββα, όταν σαν ερημίτης εγκαταστάθηκε σε σπήλαιο στα ανατολικά του Πύρινου ποταμού το 479 μετά Χριστό και το οποίο διατηρείται μέχρι σήμερα. Σε αυτό παρέμεινε 12 ολόκληρα χρόνια ασκούμενος. Από εδώ δέχτηκε κάποια ημέρα την κλίση από την υπεραγία Θεοτόκο να περάσει στην απέναντι όχθη και να οικοδομήσει Λαύρα, εκεί που έβλεπε πύρινον στήλο, επειδή οι μοναχοί γύρω από αυτόν γινόταν όλο και περισσότεροι. Πράγματι, αφού πέρασε απέναντι, βρήκε σπήλαιο σε σχήμα εκκλησίας και την καθιέρωσε προς τιμή του Αγίου Νικολάου και καθαγιάστηκε από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Σαλούστιο την 12η Δεκεμβρίου του 491 μετά Χριστό. Η εκκλησία αυτή ονομάστηκε Θεόκτιστη και διακρίνεται σε τρία παρεκκλήσια. Η μονή όπως βρίσκεται σήμερα κτίστηκε από τον Ιουστινιανό και περιλαμβάνει το καθολικό της μονής που είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Η ανέγερση του ναού κράτησε 20 χρόνια και καθαγιάστηκε την 1η Ιουλίου του 502 μετά Χριστό. Ο ναός είναι ρυθμού βασιλικής με τρούλο και είναι διακοσμημένος με σπουδαιότατες στιχογραφίες. Στο δεξιό μέρος του ναού υπάρχει κουβούκλιο στο οποίο φυλάγεται το Άγιον Σκήνομα του Οσίου Σάββα του Υγειασμένου. Το είχαν πάρει σταυροφόροι το 1099 μαζί με άλλα ιερά κοιμήλια και λείψανα και τα μετέφεραν στη Βενετία. Εκεί παρέμειναν 9 αιώνες. Ο Άγιος Σάββας εμφανίστηκε το 1965 στον Πάπα Παύλο και ζήτησε με έμφαση να γυρίσει πίσω στην Παλαιστίνη. Το αίτημά του έγινε αποδεκτό και την 5η Οκτωβρίου του 1965 αντιπρόσωποι του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, περιλαμβανομένου του πνευματικού της Μονής Αρχιμανδρίτου Σεραφείμ, μετέβη στην Ιταλία για να παραλάβει το Άγιο Λείψανο. Στις 13 Οκτωβρίου του 1965 φτάνει στα Ιεροσόλυμα και εναποτίθεται στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως για προσκύνηση υπό των πιστών. Στο μοναστήρι του έφτασε στις 30 Οκτωβρίου του ιδίου έτους. Στα δυτικά του Καθολικού και στο κέντρο της αυλής βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Σάββα. Είναι ένα μικρό οικοδόμημα καλυμμένο με τρούλο. Εσωτερικά είναι αγιογραφημένο με σκηνές από την ζωή του Αγίου Σάββα και μορφές ασκητών. Στο νότιο μέρος του ναού και πάνω στην απόκριμνη πλαγιά είναι το ασκητήριο του Αγίου, όπου έζησε για 50 χρόνια υπηρετούμενος από ένα λιοντάρι. Λέγεται ότι μόλις ο Άγιος μπήκε στο σπήλαιο, το λιοντάρι βρυχήθηκε. Τότε ο Άγιος το ευλόγησε λέγοντάς του: «Εγώ είμαι αποφασισμένος να ζήσω εδώ. Αν θέλεις μείνε κι εσύ». Και το ζώο έμεινε και τον υπηρετούσε όλη του τη ζωή. Επέμενε τόσο πολύ στην τήρηση της υπακοής, ώστε όταν κάποτε εργαζόμενος στον κήπο ενικήθη από τον πειρασμό και έκοψε ένα μήλο, σκέφτηκε πόση καταστροφή έφερε στον άνθρωπο η παρακοή και αφού πέταξε το μήλο, όρισε στον εαυτό του να μην φάγει πλέον ποτέ μήλο στη ζωή του.
Αυτό τον όρο φυλάττουν μέχρι σήμερα οι μοναχοί του Αγίου Σάββα. Αναφέρω ο βίος του ότι όταν λέει, ήταν πλέον στα τελευταία, όταν είχε 100 και τον ακοιμήθη, είχε στα χέρια του σπόρο από σικιά. Και λέει, αυτό το σπόρο θα τον φυτέψει τώρα εδώ πέρα και τον έχει σε ένα κύλο με ενός βράχου και πέρα μια πέτρα που έχει βγει. Και λέει, όταν αν θα τρώσει αυτό και κάνει καρπόλια, σημαίνει ότι έφτασε το τέλος μου. Τον έριξε τον σπόρο, το σπόρο. Σε λίγο φύτρωσε ένα δεντράκι, έκανε τρία σικαλάκια μικρά, έδωσε από ένα στους πατέρες που τον περιτούσαν για να γιώσει, λέει, να ξέρει σε λίγο καιρό, λέει, χαρούμε. Μετά από λίγες ημέρες του, έχει μύθει και ο Άγιος. Είναι πολύ συγκινητικό ο βίστος, αν θα τη διαβάσει 3 Δεκεμβρίου γιορτάζει, τώρα το θα πάω σε 2 λεπτά, αλλά θα διαβάσει, είναι πολύ ωραίος, πολύ συγκινητικός και ωφέλιμα. Στη βορειοδυτική άκρη της Μονής και σε αρκετό ύψος από το Καθολικό, υπήρχε παρεκκλήση του προδρόμου. Σήμερα είναι του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, όπου και ο τάφος του μεγάλου ημινογράφου της Εκκλησίας μας, καθώς και το κελί του, όπου έζησε και έγραψε το μεγάλο ημινογραφικό του έργο, την Οκτώηχο. Τουλάχιστον 23 Ορθόδοξοι Άγιοι έχουν βρει σε αυτό το μοναστήρι ένα πρόσφορο περιβάλλον για την πνευματική τους πρόοδο και αύξηση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι μονογράφοι Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Κοσμάς ο Μελωδός, ο Στέφανος ο Μελωδός, ο Ανδρέας ο Κρήτης, ο Θεοφάνης και ο Θεόδωρος, η Ραπτή, Άγιος Ξενοχών και τα παιδιά του Αρκάδιος και Ιωάννης. Προς το βορρά της Μονής υπάρχει οικοδόμημα Οχυρών, ο πύργος του Ιουστινιανού, που έκτισε ο ευσεβής αυτοκράτορας του Βυζαντίου για την ασφάλεια της Μονής. Η λάβρα του Αγίου Σάββα, σύμφωνα με το τυπικό της, είναι άβατος για τις γυναίκες. Σήμερα, η επίσκεψη των γυναικών στην Μονή διευθετείται όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν με την μεταφορά των Αγίων Λειψάνων έξω από τη Μονή και την ξενάγηση των γυναικών. Εντύπωση τέλος προκαλούν δίπλα στη Μονή τα αρχαία κανάλια για την περισυλλογή της βροχής. Οι δεξαμενές του Σολομόντος βρίσκονται μεταξύ της Βηθλεέμ προς τη Χεβρώνα. Αυτές αποτελούν μεγάλα υδρευτικά έργα που εξασφαλίζουν νερό στην Ιερουσαλήμ. Καλά, φίλε. Από τη φτώχεια της Παλαιστίνης μεταφερόμαστε στην Κάλυμνο, όπου και εδώ, από αυτούς τους βράχους, πέρασαν και Άγιοι άνθρωποι. Όσοι ο Σάββας ο Νέος, κατά κόσμο βασίλειος, γεννήθηκε το 1862 στην Ηρακλίτσα της περιφέρειας Αυδήμ της Ανατολικής Θράκης από πτωχούς και απλοϊκούς γονείς, τον Κωνσταντίνο και τη Σμαραγδή. Ο βασίλειος μεγάλωσε έχοντας βαθιά πίστη και μεγάλη ευσέβεια και προσπαθώντας να μιμηθεί την άσκηση των Αγίων της Εκκλησίας μας. Σε ηλικία 12 ετών, ο Άγιος Σάββας διαπίστωνε καθημερινά ότι το επάγγελμα που ασκούσε δεν ήταν στα μέτρα του και ποθούσε μία άλλη ζωή. Ήθελε να ζήσει μόνο για τον Χριστό και να ακολουθήσει την οδό της μοναχικής πολιτείας. Έτσι έλαβε πλέον την αμετάκλητη απόφαση να φύγει, εγκαταλείποντας τα εγκόσμια. Κατευθύνεται στο Άγιον Όρος, στην Ιερά Σκήτη της Αγίας Άνης, όπου επί 12 χρόνια ζει πλέον με προσευχή και αυστηρή άσκηση. Έντονη ήταν και η επιθυμία του Οσίου να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους, την οποία πραγματοποιεί αφού πρώτα διέρχεται από την γενέτειρά του. Δέος τον καταλαμβάνει καθώς αντικρίζει τον Πανάγιο Τάφο. Ελπίζοντας πάντα στη βοήθεια του Θεού, εισέρχεται στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου Χοζεβά, όπου έπειτα από τριετή ενάρετο βίο
κήρυτε μοναχός το 1890 και αργότερα το 1894 αποστέλλεται από τον ηγούμενο της Μονής Καλίνικο στη σκήτη της Αγίας Άνης κοντά στον Αρχιμανδρίτη Άνθιμο για να ασκηθεί στην αγιογραφία. Το 1902 χειροτονείται διάκονος και το επόμενο έτος πρεσβύτερος. Διακονεί δε μέχρι το έτος 1906 ως εφημέριος της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού, όπου γνωρίζεται με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, τον μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο οποίος έλεγε για τον Άγιο Σάββα στον Καλύμνιο φίλο του Γεράσιμο Ζερβό πριν ακόμη ο Άγιος κοιμηθεί: «Να ξέρεις, Γεράσιμε, ότι ο πατήρ Σάββας είναι Άγιος άνθρωπος». Το έτος 1907 μετά Χριστό επανέρχεται στη Μονή Χοζεβά, όπου διάγει βίο ασκητικό με τέλεια υποταγή στους ασκητικούς κανόνες, άκρα ταπείνωση, χαμεκητία, στέρηση παντός υλικού αγαθού, ακολουθώντας το πατερικό ο ακτήμων μοναχός Υψηπέτης Αετός. Η τροφή του ήταν μία κουταλιά βρεγμένο σιτάρι και νερό από τον ποταμό. Το έτος 1916 επιστρέφει οριστικά στην Ελλάδα, μεταβαίνει στην Ίσο Πάτμο, όπου διαμένει 2 χρόνια και ιστορεί 2 εικόνες στο καθολικό της Μονής. Έπειτα έρχεται στην Αθήνα, όπου πληροφορείται ότι τον αναζητεί ο Άγιος Νεκτάριος Μητροπολίτης Πενταπόλεως τότε. Μεταβαίνει στην Αίγινα και διακονεί τον Άγιο μέχρι την ημέρα της κοιμήσεώς του. Η συγκαταβίωση με τον Άγιο Νεκτάριο συνέλαβε στην πνευματική του πρόοδο. Γνώρισε την αυστηρή άσκηση του Αγίου Νεκταρίου, την παρομοιώδη ταπείνωσή του, την απλότητά του. Έζησε το πρώτο θαύμα του Αγίου όταν μετά την κοίμησή του είδε τον Άγιο να κλείνει την κεφαλή του προκειμένου να του φορέσει το πετραχύλι του και να επανέρχεται κατόπιν στη θέση της. Επί 3 συνεχείς ημέρες οι αδελφές της Μονής στην Αίγινα άκουγαν συνομιλίες από τον τάφο του Αγίου. Όταν δε πλησίασαν, είδαν εκεί τον Όσιο Σάββα να συνομιλεί με τον Άγιο Νεκτάριο. Ο Όσιος έμεινε έγκλειστο στο κελί του για 40 ημέρες. Κατά την 40η ημέρα εξήλθε κρατώντας μία εικόνα του Αγίου Νεκταρίου, την οποία ενεχείρισε στην ηγουμένη με την εντολή να την τοποθετήσει στο προσκυνητάρι. Η ηγουμένη απάντησε ότι αυτό δεν ήταν δυνατό να γίνει, διότι ο Άγιος δεν είχε αναγνωριστεί επίσημα από την Εκκλησία και μία τέτοια ενέργεια ίσως να έθετε τη Μονή σε διωγμό. Τότε ο Όσιος Σάββας της είπε επιτακτικά: «Οφείλεις να κάνεις υπακοή, να πάρεις την εικόνα, να τη βάλεις στο προσκυνητάρι και τις βουλές του Θεού να μην τις περιεργάζεσαι». Στην Αίγινα δεν μπορεί πλέον να μείνει, διότι προσέρχεται πολλής κόσμος και αυτό κουράζει το φιλήσυχο Όσιο. Μεταβαίνει στην Αθήνα και κατόπιν στην Κάλυμνο. Μετά από περιπλάνηση στις Μονές και τα ησυχαστήρια του νησιού, καταλήγει στη Μονή των Αγίων Πάντων. Η πεθερά μου πέθανε 98 χρονών και μου είπε ορισμένα πράγματα που ζητούσα στοιχεία, γιατί μου αρέσει η λαογραφία του νησιού. Το λοιπόν μου είπε για τον Άγιο Σάββα, επειδή γνωρίστηκα και με τον γυμναστή, τον Κουτούζη, τον Γιάννη, που είμαστε φίλοι μου και εγώ προπονητής,
Και μου λέει, ο Άγιος Σάββας που είναι εκεί πέρα, τον έφερε ο πεθερός μου, ο κάπελας από πάνω από την Αθήνα. Του λέει, δεν κατεβαίνεις κάτω που έχουμε ανάγκη εμείς οι Καλυμνοί να έχουμε έναν Άγιο να κάνουμε εξομολόγηση. Εκεί αρχίζει μια έντονη πνευματική ζωή. Αγιογραφή, τελεί τα θεία μυστήρια και τις ιερές ακολουθίες, διδάσκει δια του στόματος και δια του παραδείγματός του και βοηθάει χείρες, ορφανά και πτωχούς. Ήταν επιηγικής και εύσπλαχνος με τις αμαρτίες των άλλων. Δεν ανεχόταν όμως την βλασφημία και την κατάκριση. Τον κατέβασε κάτω και στην εξομολόγηση που έκανε ο Άγιος Σάββας, όπως μου απεκάλεσε η πεθερά μου η Ειρήνη, λέει ότι εσείς οι Καλυμνοί έχετε ένα ελάττωμα, έχετε εύκολη τη βλασφήμια και αυτό είναι κακό. Διότι εσείς παίζετε κορώνα γράμματα τη ζωή σας, πηγαίνετε να βγάλετε σε πόσες οργές φουγγάρι και δεν ξέρεις αν θα ξαναγυρίσεις. Ποια δύναμη θα σε φέρει πάλι στην οικογένειά σου? Έτσι τους έλεγε ο Άγιος Σάββας με το ραβδάκι του εκεί πέρα. Να κόψετε τη βλαστήμια. Δεν είναι καλό σε μια Κάλυμνο η οποία έχει ανάγκη τη συνδρομή της Παναγίας και του Χριστού. Ούτω μας ομιλεί ο Κύριος. Μ' ονομάζετε Κύριον, αλλά δεν με υπακούτε. Με ονομάζετε φως, αλλά δεν με βλέπετε. Με ονομάζετε οδόν, αλλά δεν με περιπατείτε. Με ονομάζετε ζωήν, αλλά δεν με επιθυμείτε. Με ονομάζετε σοφόν, αλλά δεν με ακολουθείτε. Με ονομάζετε αιώνιον, αλλά δεν με ζητείτε. Με ονομάζετε ισχυρόν, αλλά δεν με τιμάτε. Με ονομάζετε δίκαιον, αλλά δεν με φοβήστε. Εάν σας καταδικάσω εν ημέρα κρίσεως, μη εκπλαγείτε. Πολλές φορές δάκρυζε και με πόθο παρακαλούσε για τη μετάνοια των πνευματικών του τέκνων. Κατά δε τη Θεία Λειτουργία, είχε τέλεια προσήλωση στο συντελούμενο μυστήριο. Αξιώθηκε της ευωδίας του σώματός του εν ζωή, καθώς και το πέρασμά του ήταν ευώδες, ευωδία η οποία θα εξέλθει και από το μνήμα του μετά την εκταφή του. Χρήματα δεν κρατούσε ποτέ, η ζωή του ήταν μια συνεχής κατάσταση αγίας υπακοής. Κατά αυτόν τον τρόπο συμπλήρωσε τις ημέρες της επίγειας ζωής του, με άκρα περισυλλογή και ιερά κατάνοιξη, ενώ λίγο πριν το τέλος η τελευταία φράση του ήταν «Ο Κύριος, ο Κύριος, ο Κύριος». Η ομολογία αυτή ήταν η βεβαίωση της εν Χριστώ πορείας του. Μετά από 10 έτη έγινε η ανικομιδή των Αγίων και Χαριτόβρη των Λειψάνων του στις 7 Απριλίου του 1957, προεξάρχοντος του μακαριστού Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας, Ισιδώρου, ενώπιον πλήθος λαού. Ένα πυκνό νέφος θείας ευωδίας κάλυψε ολόκληρη την περιοχή και το νέο, για το θεϊκό σημείο, έκανε αμέσως το γύρο του νησιού. Όταν η πρωτόβια του Λείψανο ήρθαν ο δεσπότης με 3 νεκροθάφτη, νεός, για να βγάλουν 5 άτομα. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Και εκείνη την ώρα λέμε τι ήρθε, θέλετε να βγάλουμε τον Άγιο Σάββα, έτσι τότε. Και μόλις ήνοιξε λοιπόν την πρώτη σαπιά να βγαίνει, μια μυρωδιά, μια ευωδία που δεν ξέρεις τι να γίνει. Και εκείνη την ώρα, προβάλλε, ούτε πέρασε 5 λεπτά που καθαρίζα το να βγάλω το λείψανο, βλέπω ότι ερχόταν ο κόσμος πάνω, πολλοίς κόσμος. Και λέει, μα τι έρχεται ο κόσμος, γιατί έρχεστε πάνω. Λέει, δεν ακούσετε εσείς τη μυρωδιά του Αγίου Σάββα. Εμείς βλέπουμε τα σύννεφο του, εσύ δεν το βλέπεις. Και ήρθαν όλοι πάνω για να προσκυνήσουν τον Άγιο μας, γεμώσαν όλα τα δώματα με τον κόσμο. Όταν είπε μέσα και είδε ότι το λείψανο δεν ήβγαινε, ήταν γερό, είπε ο δεσπότης, θα το αφήσουμε να κάνουμε μια λάρνακα, να το βάλουμε μέσα. Έτσι κάνουμε. Όταν τον πείσαμε λοιπόν, ήταν 7 Απριλίου, το βγάλαμε 1 Μαΐου, το έτοιμη λάρνακα. Ήρθε ο δεσπότης πάλι και είπε ότι βγάλουμε από πάνω από το βουνό, για να μην μας δει πάλι ο κόσμος, να έρθει τόσος κόσμος, δεν θα μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Φοβήθηκε από τον κόσμο. Το ιερό λείψανο του Οσίου μεταφέρθηκε σε Λάρνακα στο παρεκκλήσι του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου. Η επίσημη αγιοποίηση του Οσίου Πατρός ημών Σάββα του Νέου έγινε δια Πατριαρχικής Συνοδικής Πράξεως της 19ης Φεβρουαρίου του 1992. Χωρίς σαβανέων
Ήρθα πάνω απ' όλα για να παρακαλέσω τον Άγιο Σάββα, διότι ο άντρας μου είναι με μεγάλο πρόβλημα καρδιάς. Και ήρθα να τον παρακαλέσω να βοηθήσει πάνω απ' όλα να γίνει η εγχείρηση του άντρα μου και να πετύχει. Στην πορεία όμως μου έτυχε ότι να βαφτίσω και ένα παιδάκι. Και έτσι το έταξα να το βαφτίσω στον Άγιο Σάββα, το οποίο πιστεύουμε ότι αυτό θα με χαροποιεί, βέβαια, που με διαλέξανε για νονά και με κάνει πιο πολύ ευτυχισμένη, μπορώ να πω, γιατί τον αγαπώ πάρα πολύ τον Άγιο Σάββα. Η φήμη του Αγίου Σάββα είναι μεγάλη. Ένα από τα πιο γνωστά θαύματά του ήταν η θεραπεία μιας γυναίκας που έπασχε από καρκίνο στον εγκέφαλο, η οποία, μη βρίσκοντας πουθενά θεραπεία, πήγε στην Κάλυμνο και ζήτησε τη βοήθεια του. Μία εβδομάδα αργότερα έκανε εξετάσεις και διαπιστώθηκε η κατάστασή της. Από πριν όμως είχε πίστη ότι με τις μεσητείες του Αγίου Σάββα ο Θεός θα την θεράπευε, όπως και έγινε. Ο Άγιος Σάββας έχει βοηθήσει και πολλές εγκυμονούσες γυναίκες. Οι μαρτυρίες των θαυμάτων από τους ανθρώπους που βοηθήθηκαν είναι εξίσου πολλές. Στο τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της παρουσιαστήκανε κάποιες επιπλοκές στην εγκυμοσύνη, αιμορραγία στο φούρ, και όταν πήγαμε και κάναμε περιχογράφημα στον κύριο Αποστολάτο, μας είπε ότι το παιδί πάει για χάσιμο, γιατί είχε πάθει αποκόλληση, και παιδευόμαστε τουλάχιστον μία εβδομάδα γεμάτη, παιδευόμαστε για σε αυτή την ιστορία. Ετοιμαζόμουν για να φύγω για Αθήνα πάνω, να δω τι γίνεται. Μήπως το σώσουμε το παιδί, δεν είναι το θέμα. Θέλω να σωθεί πάρα πολύ το παιδί, δεν θέλω να το χάσω. Και το αποτέλεσμα είναι ότι Κυριακή πρωί, όταν τελείωσε η Θεία Λειτουργία που πήγαινα σπίτι, δεν μπήκα μέσα, η αλήθεια, δεν μπήκα σπίτι μου μέσα, γιατί ήξερα πάλι τι θα μου έλεγε η σύζυγος. Έφυγα, πήγα έτσι με όλη μου την ψυχή, με όλη μου τη δύναμη, πήγα στον Άγιο Σάββα πάνω. Βρήκα την αδερφή τη Θέκλα, την παρακάλεσα, μου έδωσε λαδάκι και μία κορδελίτσα από το λείψανο από πάνω του Αγίου Σάββα. Κατέβηκα σπίτι κάτω. Οι ελπίδες μου δηλαδή είχαν αποκλειστεί όλες, και από γιατρούς είχαν αποκλειστεί για τα πάντα. Το παιδί πήγαινε για χάσιμο. Και όταν κατέβηκα κάτω στο σπίτι, είχε σταυρώσει τρεις φορές την κοιλιά της με το λαδάκι που μου έδωσε από τον Άγιο Σάββα και την κορδελίτσα, και το θαύμα έγινε την επόμενη μέρα. Ούτε μία σταγόνα. Σταμάτησε η αιμορραγία. Τα πάντα. Τα πάντα είχαν σταματήσει, και μετά από δύο μέρες, τρεις, πήγαμε ξανά στον κύριο Αποστολάτο, λέω και το όνομά του, και ο γιατρός απορούσε, γιατί μας είχε δώσει όλες τις τελευταίες, δηλαδή όλες τις ελπίδες χαμένες. Δεν υπήρχε ελπίδα, ας πούμε, για να σωθεί το παιδί, με τίποτα. Και ο γιατρός απορούσε, και όμως το εξηγήσαμε τον γιατρό ότι αυτό και αυτό συνέβηκε, ο γιατρός έκανε το σταυρό του. Και πραγματικά τώρα έχω ένα χαριτωμένο κοριτσάκι, το πέμπτο μου παιδί, και το όνομά της το έδωσα στον Άγιο, τον έβγαλα Σαβίνα. Με όλη μου την ψυχή το είχα δώσει στο... Αλλά το μεγαλύτερο που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι όταν γεννήθηκε, που είχα πάει στο προσκεφαλό του από πάνω, ένα παιδάκι, ένα μωρό, ένα δυονόκυλο μωρό ήτανε. Όταν πήγα στο κεφάλι του πάνω και το κοίταξα και το λέω χαρά μου, με το χαρά μου, δεν θα το ξεχάσω αυτό. Γυρίζει μια ματιά έτσι στο να με δει στα μάτια και κοιμήθηκε. Και έχω ένα υγιέστατο παιδί, πάει πρώτη δημοτικού φέτος. Ο Άγιος Σάββας έχει κάνει πάρα πολλά. Δεν είναι μόνο σε μένα.
Εγώ θυμάμαι μια άλλη περίπτωση πάλι από τα Γιάννενα από πάνω. Ήρθε ένα αντρόγυνο που δεν έκανε καθόλου παιδιά. Και μετά από ένα χρόνο που το συνάντησα το αντρόγυνο, αυτό ήταν καταθουσιασμένο, ευχαριστημένο, που βρέθηκε παιδί πάνω της. Που είχαν κάπου, αν δεν κάνω λάθος, 12-13 χρόνια γάμου, προσπάθειας, και τελικά βρέθηκε παιδί. Και τώρα έχουν ή 3 ή 4 παιδιά έχουν. Και άλλες περιπτώσεις, και δεν είναι μόνο αυτές της εγκυμοσύνης ή κάποια παιδιά που έχουν γλιτώσει, ας πούμε, με τη δύναμη του Αγίου. Και άλλες περιπτώσεις με καρκινοπαθείς, όπως έχω ακούσει δηλαδή, και πιστεύω. Γιατί κακά τα ψέματα έχω βιώσει στον Άγιο Σάββα πάνω. Από μικρό παιδάκι που ξεκίνησα όταν περπατούσα, που με έπαιρνε η μάνα μου και πηγαίναμε Σαββατοκύριακα. Τις Κυριακές μας πηγαίναμε για τη Θεία Λειτουργία πάνω, Πάσχα, Χριστούγεννα, στον Άγιο Σάββα πηγαίναμε. Έχω μεγάλη αδυναμία στον Άγιο. Τον αγαπώ. Όχι μόνο εγώ, και όλη μου η οικογένεια. Και όλος ο κόσμος αγαπάει τον Άγιο Σάββα. Γιατί βοηθάει. Άμα τον παρακαλέσεις από μέσα από τα βάθη της ψυχής σου και το νιώθεις πραγματικά, ότι αυτή η παρακάλεση που κάνεις στον Άγιο, αυτή η προσευχή που κάνεις προς τον Άγιο, θα σε αντεμεύσει. Δεν θα σε αφήσει να χαθείς. Και δεν θα χάσεις τίποτα από τον Άγιο. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλά παιδιά, γυναίκες που δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά χρόνια ολόκληρα. Πραγματικά τους βοήθησε ο Άγιος, κάνανε τα παιδιά, όπως και εγώ. Εγώ είχα 4. Μου ήρθε το 5ο. Δεν ήθελα με τίποτα να το χάσω. Με τίποτα. Ό,τι αυτό είναι. Μέχρι και Αθήνα ήθελα να πάω. Με βοήθησε ο Άγιος Σάββας. Με βοήθησε και κάθε μέρα, όποτε βγω από το σπίτι μου έξω και γυρίσω το κεφάλι μου που ξεκινάω για δουλειά, θα κάνω το σταυρό μου προς τον Άγιο Σάββα πάνω για να σηκωθώ να φύγω αυτό στη δουλειά μου. Τι να πω. Ότι έχουμε ένα θησαυρό στο νησί μας πάνω. Ότι έχουμε ένα θησαυρό. Και αυτός ο θησαυρός, πραγματικά όσες γυναίκες έχουν πρόβλημα που δεν μπορούν να πιάσουν παιδί και να το πιστέψουν πραγματικά, να το πιστέψουν μέσα στο βάθος της ψυχής τους και της καρδιάς τους, να το πιστέψουν και να έρθουν στον Άγιο Σάββα. Ο Άγιος Σάββας θα τους βοηθήσει. Έχει τη χαρά, έχει την αγάπη προς τα παιδιά, προς τις γυναίκες που δεν μπορούν να κάνουν εγκυμοσύνη, αλλά να το πιστέψεις πραγματικά με όλη σου τη δύναμη και με όλη σου τη ψυχή. Ο Άγιος Σάββας θα βοηθήσει. Μια είχε 13 χρόνια και δεν είχαν παιδάκι και ήρθε από τη Σπάρτη, παρακάλεσε τον Άγιο και τώρα έχει δίδυμα. Μόνο αυτοί. Παιδί του βουβό, 8 χρονών, 9. Τούρκος ήτανε. Τούρκος. Και ο παππούς του, και τότε όταν όλοι προσκυνούσαν, άλλοι που δεν μπορούν, άλλοι που δεν μπορούν, μάθε και αυτό, δεν κάνει. Η παππούλη λέει, Σάββα μου, κάνε μου και εμένα το παιδάκι μου και το αγωνάκι μου καλά και εγώ τι μπορώ να σου βοηθήσω. Πέρασε λίγο διάστημα, το παιδί έτρεχε η γλώσσα, του μιλούσε. Και του στείλε, ήρθε πάνω, έφερε ο Κετίνος μια άλλη τουρκάλα και έφερε τάπητα, έφερε 50.000 τότε, έφερε πρόβατα, τέτοια, για δώρο του Αγίου. Και το παιδί είναι καλό. Σε ένα από τα σπίτια που εξομολογούσε όταν κατέβαινε κάτω στην πόθια της Καλύμνου ο Άγιος Σάββας πριν την κοίμησή του, πήγε ένα μέντιουμ για να δει αν υπάρχει χρυσό στο υπόγειο. Παλιότερα, οι Ιταλοί Γερμανοί έκρυβαν εκεί τα λάφυρά τους. Το μέντιουμ έτυχε να καθίσει στην πολυθρόνα και στην γωνία που καθόταν τότε ο Άγιος Σάββας. Ναι, εδώ ήταν η πολυθρόνα του που καθόταν. Η κουνιάδα μου την έφερε από την Αθήνα, έφερε ένα μέντιουμ για να βρει κάτι χρυσαφικά που είχε θαμμένα πεθερά της και δεν ξέραν που ήταν. Την έφερε και τα βρήκε αυτή. Και την έφερε εδώ και μου λέει, Αργυρό, κρυφά από τον παππού σου, Αργυρό,
να μας πει, θέλεις να μας πει, μήπως οι Γερμανοί έχουν εδώ πέρα τίποτα θαμμένα λεφτά, τίποτα, ξέρεις, που παίρνουν από τους Εβραίους, όλα αυτά που βρεθήκανε. Εγώ δεν έτσι ανατρίχιαζα, δεν ήθελα. Ρε, έλα ρε γερό, έλα. Τέλος πάντων, λέω, μπορεί. Γιατί έχουν σπάσει από εδώ, έχουν στο υπόγειο, έχουν σπάσει από εκεί οι Γερμανοί. Είχανε από κάτω υπόγειο. Λοιπόν. Λέω, ας, ίσως. Εν τω μεταξύ, κάθισε εκεί πέρα, στη γωνία αυτή. Το medium. Το medium. Κάθισε στη γωνία και εμείς καθόμασταν σε άλλες καρέ, πολυθρόνες. Εκεί που καθόταν ο Άγιος Σάββας και εξομολογούσε. Ναι, έτσι την γωνιά. Σε λίγο άκησε λοιπόν να κάνει σχέδια. Δεν μπορώ. Πα. Ένα πνεύμα δεν με αφήνει. Δεν μπορώ. Άρχισε λοιπόν να κάνει σχέδια και ξύπνησε. Και ξύπνησε. Δεν μπορώ. Ένα πνεύμα δεν με αφήνει. Δηλαδή αυτή πήγε να κάνει υπνοτισμό δηλαδή. Ναι, μόνη της υπνοτιζόταν αυτή. Δεν μπορώ. Και δεν... Ένα πνεύμα λέει, με φτώνει, δεν με αφήνει. Και ήταν η θέση του Αγίου Σάββα. Εκεί που κάτω τον Άγιο Σάββας. Μετά, τις είπατε, το καταλάβατε εσείς μετά, έτσι. Αμέσως πιέσε με, τρεμούλα με πιέσε αμέσως, γιατί ήξερα, μεν υπολόγιζα ύστερα από τόσα χρόνια. Κατάλαβες ότι... Και με το ζόρι, δηλαδή, δεν το ήθελα να γίνει αυτό το πράγμα. Και έφυγε μετά αυτή, έτσι. Έφυγε αμέσως, την ίδια ώρα. Την ίδια ώρα. Ξαφανίστηκε, ε. Πήρε δρόμο και έφυγε. Ο Άγιος Σάββας αγιογράφησε και χάρισε πολλές εικόνες οι οποίες κοσμούν ναούς και αποτελούν προσκυνήματα για τους πιστούς. Μία, ίσως και η μοναδική ολόσωμη του Ιησού Χριστού, χαρίστηκε από τον Άγιο Σάββα στην οικογένεια Ολυμπίτου. Την εικόνα πώς, τη χάρισα στον μπαμπά μου. Επειδή τους γιατρεύε τις όλες και πέρα, τους στάντευε, ερχόταν στο σπίτι μας πιο αποξιμολογούς. Είχα δεσμό, ο οποίος ο δεσμός αυτός είχε αναπτυχθεί από τον παππού μου τον Αφρέδο, που βοηθούσε πάνω τον Άγιο Σάββα, τότε που έχτιζε και τα μοναστήρια που έκανε και τα αγγελιά όλα αυτά, βοηθούσε. Γιατί είχε πολλά λεφτά από πώς μου και βοηθούσε. Για τα αρέσανα, βοήθησε τον θεολόγο, το μοναστήρι, έκανε το τέμπλο, όλα αυτά. Του αρέσανε. Και ο μπαμπάς μου ήταν πολύ θρήσκος εκείνος. Ήταν και πρόεδρος της Επιτροπής στην Καλαμιώτισσα. Πολλά χρόνια, δηλαδή συνέχεια. Από τότε που παντρεύτηκε και είστε σε αυτή την κοινωνία. Εγώ είναι πολύ μεγάλη αυτή η θρησκευτική αξία, καθότι την αγιογράφησε ο ίδιος ο Άγιος Σάββας και ο ίδιος ο Άγιος Σάββας επάνω έβαλε την ψυχή του, διότι αυτή η εικόνα δεν έχει γίνει σαν τις σύγχρονες εικόνες, θα πω, και αν μου επιτραπεί να πω, που τις κάνουν ορισμένοι αγιογράφοι. Μην πω πώς τις φτιάχνουν. Ο Άγιος Σάββας έκανε προσευχή, έκανε νηστεία, έκανε αγρυπνία για να φτιάξει την εικόνα αυτή και όλες τις εικόνες τις οποίες έχει φτιάξει ο Άγιος Σάββας. Δηλαδή είναι εικόνες οι οποίες προέρχονται από μέσα από τον Άγιο Σάββα. Προέρχονται, θα έλεγα, από την αγάπη του Αγίου Σάββα, που είναι η αγάπη Θεού. Και αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Να έχει σήμερα κανείς στο σπίτι του ένα τέτοιο κειμήλιο, να έχει μία εικόνα από τα χέρια του Αγίου Σάββα. Του ανθρώπου της προσευχής, της νηστείας, της αγρυπνίας, της κατανοήσεως, της ελεημοσύνης και της καταλλαγής. Στην εικόνα αυτή του Αγίου Σάββα ο Κύριος κρατάει στο αριστερό του χέρι το Ευαγγέλιο που καλεί τους πεφορτισμένους και τους σκοπιώντες να τον ακολουθήσουν.
σας πιστών των τιμούντασεν σκοτωμήν τη τυφλότουσαν ψυχά. Δεύτε προς με, πάντες υπεφορτισμένοι, λέγει ο Κύριος. Θα μεταφερθούμε στο σπίτι ενός τέτοιου ατόμου. Του Μανώλη Λουκαρά, ένα παιδί που γεννήθηκε τυφλό και χρειάστηκε για να μπορέσει να ζήσει η μητέρα του να του δωρήσει τον ένα της νεφρό. Χωρίς λοιπόν τη δύναμη του Θεού δεν θα μπορούσε να αντέξει την όλη αυτή η δοκιμασία. Ας γίνει παράδειγμα για όλους και έτσι ολοκληρώνεται αυτή η εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Το γεγονός με το πρόβλημα της οράσεώς μου, όπως είπες, είναι ότι γεννήθηκα από μικρός. Όχι όμως ακριβώς με το που γεννήθηκα ήμουν τυφλός. Από τη θερμοκοιτίδα. Με βάλα στη θερμοκοιτίδα και εκαταστράφησαν τα οπτικά μου νεύρα. Βλέπω βέβαια, όχι όμως τους ανθρώπους, ποιος είναι δίπλα μου, ποιος απέναντί μου, ποιος πίσω μου, ποιος με κρατάει από το χέρι, ποιος κάθεται δίπλα μου, ποιος στέκεται δίπλα μου. Αισθάνομαι όμως κάτι να με κρατά, να με τραβά, να κάθεται κάποιος κοντά μου, αλλά δεν βλέπω τον άνθρωπο όσον υπαρξιακό, ότι ας πούμε υπάρχει κάποιος άνθρωπος μαζί μου. Εκείνο το οποίο βλέπω είναι κάποιες σκιές, τις οποίες συμβαίνει όπως τώρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε το φως αναμένο. Ή την ημέρα στον ήλιο, όταν περπατώ στον ήλιο ή όταν πάω κοντά στην τηλεόραση και από εκεί που θα περάσω λίγο φαίνεται η εικόνα της τηλεόρασης και φέγγει μες στο πρόσωπό μου και το αντιλαμβάνομαι αυτό. Μόνο σκιές βλέπω, τίποτε άλλο. Είναι δηλαδή τα νεύρα μου τα οπτικά κατεστραμμένα, αλλά βλέπουν ένα ορισμένο γεγονός μόνο για φώτα, όχι για κόσμο. Αυτό εδώ σε τι βαθμό έχει επηρεάσει τη ζωή σου, Μανούλη? Καλέ μου φίλε Λοΐζο, αυτό δεν μπορώ να πω ότι με επηρέασε τόσο πολύ. Δεν στεναχωρήθηκα από μικρός, όχι τώρα που είμαι μεγάλος σε αυτήν την ηλικία των 34 ετών. Δεν στεναχωρήθηκα, ούτε στεναχωριέμαι ποτέ, γιατί δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ τον μεγαλοδύναμο, παντοδύναμο, πανάγαθον παντογνώστην αλλά και καρδιογνώστη Θεό, του οποίου μπορώ να πω είμαι υπηρέτης. Υπηρετώ τον Θεό με όλη μου την καρδιά. Από μικρός έχω ξεκινήσει και ψάλλω από 8 χρονών, πρωτοανέβηκα πάνω στο αναλόγιο. Μέχρι τώρα συνεχίζω και ψάλλω και εκείνο το οποίο με ευχαριστεί και δεν με δυσαρεστεί είναι ότι δοξασμένον το όνομά του με πρίκησε με αρκετά δημιουργήματα, οικοδομήματα και χαρίσματα με τα οποία μπορώ μέχρι σήμερα και επικοινωνώ με τον κόσμο, με όλους. Είμαι ιεροψάλτης, είμαι ιεροκήρυκας. Με τη χάρη του ευχαριστώ που με βοήθησε και έβγαλα όλα μου τα γράμματα από μικρός. Έχεις βγάλει δηλαδή σχολείο, δημοτικό, γυμνάσιο? Μάλιστα, έχω βγάλει όλο το δημοτικό από την πρώτη μέχρι την έκτη του δημοτικού στην Κύπρο και μία τάξη του γυμνασίου την πρώτη. Και ευχαριστώ στην τον Ελλάδα Θεό. Ή στην Κύπρο? Όχι, στην Κύπρο τα έβγαλα αυτά. Και ευχαριστώ τον Θεό που δεν ήταν από εμάς να πηγαίναμε εκεί πέρα. Να είναι ευλογημένοι και πάντα καλά χαρούμενοι με τις οικογένειές τους. Η λέσχη των Lions Ρόδου, η οποία μας έστειλε από εδώ να πάμε εκεί, και η λέσχη των Lions Κύπρου, Λευκωσίας και Λεμεσού, που μας επαρελάβαν από εκεί. Και με βοηθήσανε δηλαδή και η ΜΕΝ και η ΔΕ, και η Ρόδου και η Κύπρου, οι δύο λέσχες, ούτως ώστε να βγω και να γίνω ένας χρήσιμος άνθρωπος και να ενταχθώ στην κοινωνία, να επικοινωνώ με όλον αυτόν τον κόσμο, ο οποίος με περιτρέχει και με ακολουθεί όπου πηγαίνω. Προπάντων στον εκκλησιαστικό μου κύκλο ως ιεροψάλτης και ιεροκήρυκας που είμαι. Έβγαλα μόνο μία τάξη γυμνασίου την πρώτη μαζί με τις 6 τάξεις του δημοτικού στην Κύπρο και μετά συνέχισα δευτέρα και τρίτη τάξη γυμνασίου μέχρι και πρώτη και δευτέρα και τρίτη λυκείου στην Αθήνα. Άρα έχεις βγάλει και το λύκειο. Μάλιστα και πήγα στο Πανεπιστήμιο του Αριστοτέλειο μετά στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να σπουδάσω θεολογία. Αλλά επειδή δεν υπήρχε βιβλία στη γραφή μου για το Πανεπιστήμιο, σπούδασα πληροφορική και τηλεφωνική. Χειρισμός μεταλλάχτη, θεωρία τηλεφωνίας, πρακτική τηλεφωνίας και ηλεκτρονική υπολογιστές, εμπορική αλληλογραφία, τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Από τη στιγμή που τελείωσε το Πανεπιστήμιο, σου δόθηκε ευκαιρία να δουλέψεις? Μου εδόθηκε η ευκαιρία να δουλέψω, αλλά το απέρριψα.
Ο λόγος που τα απέρριψα είναι διότι καταρχήν είμαι μακριά και δεύτερον είμαι γεμάτος. Ο χρόνος μου πάντοτε είναι γεμάτος. Δεν μου δίδεται άλλη ευκαιρία να ασχοληθώ με τίποτε άλλο εκτός από αυτόν τον κύκλο που έχω. Δηλαδή μπορεί τις Κυριακές, όπως σου είχα πει και πριν που πρωτογνωριστήκαμε, να είμαι γεμάτος, να με πλαισιώνει ο κόσμος σε οποιανδήποτε εκκλησία με καλούν και πάω, και τη Δευτέρα εγώ, μετά που τελειώνει η Κυριακή, αρχίζοντας η εβδομάδα με αυτήν την ημέρα, μέχρι την άλλη εβδομάδα που τελειώνει για να πιάσουμε τη νέα εβδομάδα, εγώ μετά είμαι μοναχός μου εδώ, δουλεύω και εργάζομαι πνευματικά, ετοιμάζοντας τα κηρύγματά μου ή τις εκπομπές μου, όπου έχω να πάω, δηλαδή να επιτελέσω κάποια εκπομπή που με καλούν είτε ραδιόφωνο είτε τηλεοράσεις, ανάλογα. Μπορείς να μας πεις ένα ψαλμό αυτή τη στιγμή? Να σας πω ό,τι θέλετε. Πες μας κάτι έτσι χριστουγεννιάτικο. Ένα λεπτό, δύο λεπτά, όσο θες. Να πω κάτι χριστουγεννιάτικο. Η γέννησή σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως. Εν αυτοί οι γάροι της άστρης λατρεύοντες, υπό αστέρος σε διδάσκοντο, σε προσκυνεί των ήλιων της δικαιοσύνης και σε γινώσκην εξύψους ανάτολη, Κύριε δόξα σοι. Ανέτειλας Χριστέ εκ Παρθένου, νοείται ήλιε της δικαιοσύνης και αστήρ σε υπέδειξεν εσπηλαίο χωρούμενων των αχωρητών, μάγους οδηγήσας εις προσκύνησή σου, μεθόν σε μεγαλύνομεν, ζώδωτα δόξα σοι. Λαθών ετέχθης υπό το σπηλαιόν, αλλά Χριστός επάσιν εκήρυξεν, ως περστόματον αστέρα προβαλόμενο σωτήρ, και μάγους η προσύνεν γεν μεθόν σε μεγαλύνομεν, μεθόν ελεησόν ημάς. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Πριν με ρωτήσεις οτιδήποτε, θέλω να πω κάτι για να το γνωρίζουν και ορισμένοι, πολλοί δεν θα το γνωρίζουν. Αυτό που κάνω, αγαπητέ μου φίλε Λοΐζο, καταρχήν με γεμίζει, με ικανοποιεί, με ευχαριστεί, με χαροποιεί, και το κάνω με όλη μου την καλή διάθεση, αγάπη και καρδιά προς αυτό. Και κάνω λειτουργήμα εγώ και όχι επάγγελμα, το κάνω ανιδιωτελώς και αφιλοκερδώς. Δεν θέλω να πληρώνω με αυτό το πράγμα γιατί μου αρέσει. Μανώλη, όταν έκανες ένα χρόνο αιμοκαθάρσης, είχες φτάσει σε δύσκολη έτσι, ψυχική κατάσταση να δυσκολευτείς, να κουραστείς, να γονατίσεις? Εγώ, αγαπημένε μου φίλε Λοΐζο, είμαι από μικρός στη δοκιμασία. Σήκωσα πάρα πολλές δοκιμασίες. Τώρα που με ρώτησες, θα σου πω, εκτός του ότι θα σου πω αυτόν το γεγονός να σου απαντήσω, θα σου πω και κάτι άλλο. Θα τα πούμε συνοπτικά και αναλυτικά για να καταλάβουν και να αντιληφθούν πέντε πράγματα για το τι με λιγενέστε οι τηλεθεατές που τώρα συντονίζονται ή συντονίστηκαν μαζί μας. Εκτός του ότι είμαι τυφλός από μικρός, όπως σου είχα πει και πριν στην εισαγωγή μου της ομιλίας που με ρώτησες πέντε πράγματα που ήθελες να μάθεις για μένα, όπως είπες, εγώ είμαι από μικρός, όπως είπα, στη δοκιμασία. Με ποια έννοια? Οτιδήποτε και να μου συμβαίνει, το αντιμετωπίζω ψύχρεμα, αισιόδοξα, αδιαμαρτύρητα, παρακλητικά, δυσοποιητικά και αγόγγιχτα, αδιαμαρτύρητα. Δηλαδή, δυσοπώ, να πιάσουμε και λίγο τη θρησκεία, δυσοπώ, παρακαλώ τον Θεό. Δεν στεναχωρούμε τίποτε, δεν γονγίζω, δεν μου επιβάλλεται, ούτε μου επιτρέπεται να γονγίξω. Ο Θεός ίσως μπορεί να το θέλει να υποφέρω, για να παίρνουν παράδειγμα και άλλοι. Εκείνος θα το ήθελε να χάσω το φως μου και εκείνος θα το ήθελε να υποφέρω με τα νεφρά μου και να κάνω αιμοκαθάρσεις εδώ και 10 μήνες.
από πρόπερση μέχρι και πέρυσι. Αλλά εκτός το ότι είμαι τυφλός, μου συνέβη και πριν από αρκετά χρόνια, το 1992, ένα πρόβλημα με το μάτι μου που κόντευα να το χάσω κιόλα. Εκόντευα να χάσω το μάτι μου το αριστερό, όλον τον βολβό που έπαθα από κόλληση του κερατοειδούς το 1992 προπαραμονές των Θεοφανίων. Και επειδή ήμουν τότε μαθητής, δεν ήμουν όπως τώρα που με βλέπεις πια τελειόφυτος, δεν έτυχε να με γνωρίσεις τότε, ούτε και εγώ σε ήξερα, δεν γνωριζόμασταν ο ένας με τον άλλον. Ενώ ήρθε να κάνω διακοπές για τα Χριστούγεννα 15 μέρες από το σχολείο που έμενε, όχι στην Κύπρο πια αλλά στην Αθήνα, στα καλά του καθουμένου με έπιασε το μάτι μου. Και όλοι φοβόντουσαν εδώ πέρα τι μου συνέβηκε και νομίζαν ή αν έκλαιγα ή αν κρύωσα. Λέω παιδιά, ούτε κλαίω, λέω, ούτε είμαι κρυωμένος, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Και πήγαμε, που φύγαμε για την Αθήνα, πάνω μετά τις διακοπές για να πάω στο σχολείο μου και αναγκάστηκα να μείνω 10 μέρες. Αφού πρώτα πήγα σε ένα γιατρό ιδιωτικό για να με δει, πήγα και έμεινα 10 μέρες από 7 του Ιανουαρίου μέχρι τις 17 του ίδιου μηνός στο νοσοκομείο των Τζάνιο για να μου τελειοποιηθεί το πρόβλημα. Είχαμε αίσιο τέλος και όπως και στην επέμβαση του νεφρού που έκανα που μου έδωσε η μαμά μου τον νεφρό της, πήγαν και τα δύο μου καλά, το ένα στον Τζάνιο και το άλλο στο Λαϊκό. Επέρυσι ήταν εκείνο στο Λαϊκό. Είχαμε αίσιο τέλος με την έννοια ότι μου ήλθε μόσχευμα να βάλω στο μάτι, με τη διαφορά ότι δεν θα έβλεπα, αλλά θα τελειοποιεί το κερατοειδής, θα εκάθοντο στη θέση του. Και από μόνος μου προσευχήθηκα στο Θεό, είχε έρθει και η εικόνα η μεγάλη χτιτόρισσα που είχα πληροφορηθεί από τον πατέρα μου, το συγχωρεμένο, ο Άγιος Φιλίμωνας, και προσευχήθηκα στον Άγιο Φιλίμωνα και μου το έκατσε στη θέση του. Και το μόσχευμα που ήρθε, τους είπα να μην το πετάξουν, αλλά να το χαρίσουν σε κάποιον άλλο συνάνθρωπό μας, ο οποίος θα το είχε περισσότερη και πιο πολύ ανάγκη από εμένα. Και στα δύο είμαι, δόξα σε ο Θεός, τώρα μια χαρά. Και το μάτι στη θέση του και το νεφρό εμπήκε στον τόπο του από τη μαμά μου, που μου το έδωσε και την ευχαριστώ. Όχι μόνο εκείνη, αλλά και τον Θεό το ίδιο και τον Θεό τον ίδιο. Δεν έχω κάνει τίποτα. Έκανα το καθήκον μου σαν μητέρα. Και εκτός τους ευχαριστούντες αυτούς και τη μαμά μου δηλαδή και τον Θεό αυτούς τους δυο, τώρα δόξα τω Θεώ εφόσον είμαι καλά, τελείωσε και η αιμοκαθάρσεις και είμαι πάλι στον κύκλο μου τον κανονικό, διότι με χρειάζεται ο Θεός να τον υπηρετώ. Δεν ένιωσα τίποτα στην αιμοκάθαρση όπως είπες για να φτάσουμε και εδώ. Όλοι ήταν χάμω λιποθυμισμένοι, καταβεβλημένοι, καταπονουμένοι. Εγώ παρόλο ότι έκανα 3,5 ώρες αιμοκάθαρση, άλλος 4, άλλος 5 ώρες, τραγουδούσα μέσα στην αιμοκάθαρση, έψαλα και τους μιλούσα για τον Χριστό. Τους επαρότρινα και στήριζα, αγαπητέ μου φίλε Λοΐζο, να μην απογοητεύονται ούτε να βαρυγκωμούν. Κατά τη δύναμή μου όπως εμπορούσα. Ενώ ήμουν και εγώ παθών, διότι γι' αυτό ήρθα εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Με κάλεσε ο Θεός όχι για να με βοηθούν, αλλά για να βοηθώ όλους εγώ τους παθώντες, αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές και σε εσάς, και παιδιά. Καλή δύναμη. Και εσείς ό,τι επιθυμείτε. Ένα μήνυμα θέλεις να στείλεις στον κόσμο? Αμέ. Θέλετε κάτι? Καλές εορτές και ο Χριστός να είναι πάντα κοντά τους και να τους δίνει φώτιση, δύναμη και υγεία. Μου επιτρέπεις να πω κάτι, φίλε μου Λοΐζο? Αυτό το οποίο θέλω να πω στον κόσμο εγώ είναι, καταρχήν, το έχω πει και σε διάφορες εκκλησίες που πηγαίνω και κάνω κήρυγμα, θα το πω και εδώ μέσω του τηλεοπτικού σταθμού, ίσως ευαισθητοποιηθούν πιο πολύ οι τηλεθεατές. Εκείνο που θέλω να πω στον κόσμο είναι το εξής. Καταρχήν, θέλω να αναφερθώ στους γονείς πάνω απ' όλα, όσοι έχουν στα σπίτια τους και στις οικογένειές τους παιδιά, τα οποία είναι με ειδικές ανάγκες και δεν είναι σαν εμένα. Δηλαδή, τυφλός μεν, αλλά δόξα σε ο Θεός, ευχαριστώ τον Θεό και δεν καυχόμαι που έχω πρικηθεί. Ξέρω και αντιλαμβάνομαι πως με πρίκησε ο Δημιουργός. Καταρχήν, όσοι έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες και με ειδικές, να το πούμε πιο σωστά, δυνατότητες και ικανότητες, να μην βαρυγκωμούν, ούτε να γονγκίζουν, ούτε να διαμαρτύρονται. Γιατί ο Θεός για να τους κάνει να είναι με αυτό το πρόβλημα στο σπίτι τους και να τους φέρει έτσι σε αυτόν το βάσανο να υποφέρουν, είναι για να παίρνουν παράδειγμα άλλοι που δεν ευαισθητοποιούνται τόσο εύκολα.
δεν ευαισθητοποιούνται γιατί δεν γνωρίζουν ή έχουν τυχόν κολλήματα και είναι παρασυρμένοι και απεσχολημένοι με τα κολλήματά των. Λοιπόν, να μην βαρυγκομούν, να προσεύχονται στον Θεό και να λένε αυτό που λέμε όλοι μας. Δεν είμαστε οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι. Έχει και χειρότερα. Αυτό θα ήθελα, αγαπητέ μου, Λοΐζο, να πω στον κόσμο. Και πάνω απ' όλα, κουράγιο στους γονείς που έχουν παιδιά, όπως είπαμε, με ειδικές ανάγκες, που είναι πολύ πιο βαριά από τη δική μου περίπτωση, της τυφλώσεως. Αλλά... και δώσε μια ευχή για τις εορτές στον κόσμο. Οι ευχές για τις εορτές μας πρέπει να έχουμε καλές γιορτές. Καταρχήν, για να έχουμε καλές γιορτές, ευλογημένες και χαρούμενες, πρέπει κάτι να έχουμε μέσα μας που δεν το έχουμε πολλές φορές σωστά τυπωμένο μες στο μυαλό μας, και αν το βάζουμε, ίσως είναι έτσι για το Θεαθήνε, για να μας βλέπουν ότι το κάνουμε. Και δεν θέλει Θεαθήνε ο Θεός, η αγάπη. Να υπάρχει αγάπη, να επικρατεί ειρήνη, να υπάρχει ομόνοια, γαλήνη και προόδος στον άνθρωπο, προκοπή και ευημερία, τόσο σε εμάς όσο και στις οικογένειές μας και οπουδήποτε αλλού τη χρειάζεται ο κόσμος αυτήν την ευχή την οποία διατυμπανίζω, με αγάπη, προόδο, προκοπή, ευημερία και γαλήνη, να προδεύσουμε, να προκόψουμε, πρώτα να αγαπηθούμε με τον συνάνθρωπό μας, να συγχωρεθούμε τώρα που είναι γιορτές για να υποδεχτούμε του Χριστού την Θεία κατασαρκωμένη γέννηση και μετά να μεταλαβαίνουμε από τα άχραντα μυστήρια από τον ιερέα. Δεν μπορούμε να βγάζουμε βαθιά του άλλου το μάτι, να του σκάβουμε τον λάκκον του και να πηγαίνουμε να μεταλαβαίνουμε. Είναι αδυνατόν και αδιανόητο. Δεν γίνεται. Καλές λοιπόν γιορτές, συγχώρηση, ελεημοσύνη, δοτικότητα και αγάπη να υπάρχει από τον καθένα. Να συγχωρνούμε, να ελεούμε, να αγαπούμε και να δίνουμε. Αυτές είναι οι καλές και χαρούμενες γιορτές. Δεν υπάρχει και ό,τι το καλύτερο. Αυτή είναι η ευχή μου για όλους μας.